Βρισκόμαστε στα γραφεία της ΑΕΜ Εικόνου μαζί με τον υπεύθυνο ακαδημιών και προπονητή, τον κύριο Μάκη Πούλο. Coach, σήμερα ξεκινάνε ξανά οι προπονήσεις. Έχει δοθεί το OK από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από το Υπουργείο. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια τι σημαίνει για εσάς και για τους αθλητές σας αυτή η επιστροφή στα γήπεδα. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε για τις ακαδημίες και για το ποδόσφαιρο γενικότερα. Όπως και εμείς, όπως και τα παιδιά, περισσότερο τα παιδιά θα έλεγα, περιμέναμε πώς και πώς για να έρθει αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε πάλι τις προπονήσεις μας επίσημα και με τα πρωτόκολλα που έχει θέσει η κυβέρνηση και οι ειδικοί. Γιατί ο αθλητισμός, όπως ξέρουμε, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και κυρίως για τα παιδιά βοηθάει την ανάπτυξή τους ψυχολογική και σωματική. Και το ποδόσφαιρο είναι αυτό το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που έστω και τόσο θα έλεγα αργά, γιατί κατά την άποψή μου το ποδόσφαιρο σαν άθλημα από μόνο του κρατάει τις αποστάσεις. Εγώ θα έλεγα ότι καθυστερημένα ξεκινάνε οι ακαδημίες. Έπρεπε ίσως και νωρίτερα να γίνει αυτή η έναρξη με τα πρωτόκολλα και με τα self-test, αλλά εν πάση περιπτώσει κάλλιο αργά παρά ποτέ, όπως λέει και η παροιμία. Προφανώς το σωματείο ξεκινάει τις προπονήσεις με κάποια πρωτόκολλα που έχουν δοθεί και κάποιες οδηγίες. Ναι. Είχαμε χθες συνάντηση με τους προπονητές στο γραφείο εδώ πέρα. Αναλύσαμε τα πρωτόκολλα και τι πρέπει να προσέξουμε. Καταρχήν κάθε τμήμα, πρέπει να έχουμε σταθερές ομάδες. Κάθε τμήμα θα έχει ένα σημείο, συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης που θα συγκεντρώνονται εκεί τα παιδιά φορώντας μάσκες. Θα τα πηγαίνουν οι γονείς εκεί, θα τους περιμένει ο προπονητής. Όπως και όταν τελειώνει η προπόνηση, πάλι εκεί θα πηγαίνουν, πάλι θα φοράνε τη μάσκα και από εκεί θα τα παίρνουν οι γονείς, αν πρόκειται βέβαια για τις μεγάλες ηλικίες, αν είναι μεγαλύτερα τα παιδιά, θα μπορούν να φεύγουν και από μόνο τους. Εμείς έχουμε προβλέψει να υπάρχουν παντού αντισηπτικά στους εξωτερικούς χώρους. Η χρήση των αποδητηρίων δεν είναι αυτή τη στιγμή εφικτή. Γι' αυτό και όλοι οι προπονητές ζητήσαμε από τα παιδιά να έχουν μαζί τους μία τσάντα στην οποία οπωσδήποτε μέσα θα βρίσκεται μία πετσέτα και ένα φρούτο προαιρετικά, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ένα μπουκάλι νερό και φυσικά το χαρτί αυτό το οποίο πηγαίνουν και στο σχολείο κάθε Δευτέρα πλέον, γιατί ήταν Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά από εβδομάδα γίνεται κάθε Δευτέρα, το οποίο θα λέει ότι έχει γίνει το self-test και είναι αρνητικό. Μόνο με αυτό το χαρτί, το οποίο θέλω να σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι πρέπει να και στους γονείς να προσέξουν ότι πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα πάλι εκ νέου, να δηλώνουν το ΆΜΚΑ και τους κωδικούς τους τάξης, τους δικούς τους, έτσι ώστε να υπάρχει κωδικός υποβολής. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει κωδικός υποβολής, το έντυπο αυτό δεν θεωρείται έγκυρο και ούτε μπορεί, γιατί από εδώ και στο εξής, ό,τι αγώνες κάνουμε και ό,τι τουρνουά γίνουν, πρέπει να είναι τα έγγραφα αυτά καθορισμένα και να έχουν όλα υποβληθεί έγκαιρα στο σύστημα μέσα. Και τώρα που πάτε για τουρνουά, έχει ακουστεί ότι θα ξεκινήσουν κάποια πρωταθλήματα σε τμήματα υποδομών και ίσως γίνουν και κάποια τουρνουά. Γνωρίζετε εσείς κάτι? Κοιτάξτε, σε μια συζήτηση που είχα σήμερα συγκεκριμένα με τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ Κλάδων, μου είπε ότι περιμένει και αυτός να μαζευτούν οι ομάδες, να συζητήσουμε με τους παράγοντες, να κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας και εγώ του είπα ότι η δική μας ομάδα θα συμμετάσχει με όποιον τρόπο η ΕΠΣ επιλέξει να συνεχιστούν είτε τα πρωταθλήματα σαν πρωταθλήματα όπως ήταν είτε σαν στυλ τουρνουά. Γιατί θεωρώ ότι η συμμετοχή των παιδιών στους αγώνες είναι πολύ σημαντικό. Δίνει μεγάλη χαρά, κάτι το οποίο έχει λείψει για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει όλο τον κόσμο και τους ειδικούς αυτούς που ασχολούνται γενικότερα με όλους εμάς, γιατί η χαρά της άθλησης και η χαρά της συνύπαρξης των ανθρώπων είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και η ομαδικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι κάτι θα γίνει σίγουρα από τη μεριά της ΕΠΣ.
Περιμένουμε βέβαια να μας πει η ίδια. Εμείς τώρα έχουμε σαν Ακαδημία κάποιες προτάσεις από διάφορους για συμμετοχή στο τουρνουά εκεί γύρω στο τέλος Ιουνίου. Θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε με τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ και μετά θα δούμε και πάλι συνεργασία με τη διοίκηση και με τους γονείς, βέβαια, πολύ σημαντικό αυτό, αν θα επιτρέψουν στα παιδιά να συμμετάσχουμε τουλάχιστον σε ένα τουρνουά. Και ξέρεις, να πούμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια συνεχίζει και είναι δίπλα σας η διοίκηση της ομάδας. Σίγουρα είναι η διοίκηση, ο πρόεδρος, ο κύριος Κουκάς, ο χορηγός μας, ο κύριος Σταμάτης Δακτυλίδης, όλη η διοίκηση. Δεν θέλω να αρχίσω να αναφέρω άλλα ονόματα, γιατί ίσως ξεχάσω κάποιους και παρεξηγηθώ. Σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για μένα δύο σημαντικοί άνθρωποι, ο πρόεδρος και ο κύριος Δακτυλίδης, ο κύριος Κουκάς και ο κύριος Δακτυλίδης είναι πολύ σημαντικοί για την ύπαρξη αυτής της Ακαδημίας. Έχουμε τους υπεύθυνους της Ακαδημίας που είναι ο κύριος Κατσικαλάκης και ο κύριος Αποστόλης Κωνσταντινάς, οι οποίοι είναι αυτοί οι γενικοί αρχηγοί των Ακαδημιών, οι οποίοι είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε σε ό,τι χρειαστεί και είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διοίκηση και εμένα σε θέματα οργάνωση, σε θέματα οτιδήποτε παρουσιαστεί δηλαδή. Εμείς σαν Ακαδημία προσπαθήσαμε αυτό το διάστημα που υπήρξε κενό μεγάλο, έχουμε εξοπλιστεί σε κάποια πράγματα, σε αθλητικό υλικό, περιμένουμε και άλλα πράγματα ακόμα τόσο για τα παιδιά όσον αφορά το ρουχισμό τους και όσον αφορά διάφορα είδη για την προπόνηση. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα παιδιά, έτσι να το χαρούν στο γήπεδο. Το πρόγραμμα θα είναι το ίδιο ακριβώς αυτό που είχαμε και πριν γίνει η διακοπή. Θα το αναρτήσουμε σήμερα ή αύριο. Έχουμε ειδοποιήσει τα παιδιά και τους γονείς. Άρα θα γίνει και ανάρτηση και από το επίσημο site της ομάδας. Αυτά. Επίσης, για να κλείσουμε κιόλας, σήμερα η κεντρική ομάδα του Συλλόγου πήρε μια σημαντική νίκη επί του Εθνικού, εκτός έδρας νίκη, με 0-2. Θα θέλατε να τοποθετηθείτε? Η αντρική ομάδα για μας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι το παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τους μικρούς. Πολλές φορές γίνεται η προπόνηση και οι μικροί βλέποντας τους πιο μεγάλους στην προπόνηση παίρνουν μαθήματα. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι η δική μας η K17 και η Β' ομάδα είχε τη δυνατότητα να ξεκινήσει τις προπονήσεις λίγο νωρίτερα από την Ακαδημία με βάση την κοία που είχε εκδοθεί για τη Γ' Εθνική σαν Β' ομάδα, γιατί ήταν παιδιά τα οποία θα μπορούσαν και ήδη σήμερα στην αποστολή, ήταν 7 παιδιά από αυτούς μέσα στην αποστολή μαζί με την πρώτη ομάδα. Και οι δύο βασικοί. Ναι, άρα λοιπόν είχαν την τύχη αυτά τα παιδιά να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα τις προπονήσεις. Για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η πρώτη ομάδα. Στη Μύκονο για αρκετά χρόνια οι ομάδες ήταν στο τοπικό. Μετά από την περσινή συγχώνευση τα πράγματα άλλαξαν. Σίγουρα μπορεί να υπήρξαν και κάποια προβλήματα, αλλά θέλω να πιστεύω και είμαι πολύ αισιόδοξο ότι στο μέλλον όλα αυτά θα διορθωθούν, από τους υπεύθυνους θα γίνει ίσως καινούργια συνέλευση, να δοθεί μια συνέχεια στην ομάδα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει η μία ομάδα, να είναι δυνατή. Σήμερα η πρώτη ομάδα έκανε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Εθνικό. Σημαντική τόσο από πλευράς ψυχολογίας, γιατί δεν έχει κερδίσει σήμερα, παρότι την άξιζε την νίκη και σε άλλα παιχνίδια. Ας πούμε και στο περασμένο παιχνίδι που χάσαμε εδώ με τα Σπάτα, ήμασταν πολύ καλύτεροι, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Χάσαμε τον αγώνα, στην προοδευτική πάλι τα ίδια, ήμασταν καλύτεροι, χάσαμε ένα πέναλτι ανύπαρκτο στο 90 και παραπέρα από το 90. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω, σαν μέλος αυτής της ομάδας, ότι η ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα παραμείνει. Πολύ σημαντικό είναι το επόμενο μάτς εδώ με το Μοσχάτο που έχουμε και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί και κίνητρο και στα νέα τα παιδιά να ασχοληθούν με μεγαλύτερη θέρμη και περισσότερο ζήλο με το ποδόσφαιρο. Καθοριστικό ρόλο σίγουρα έχει παίξει και η παρουσία του κ. Τσιόλη στην ομάδα, θα ήθελα να πω, ο οποίος είναι εδώ ένας δάσκαλος για όλους μας,
μας βοηθάει σε οτιδήποτε και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στη διοίκηση που μπόρεσε να φέρει έναν άνθρωπο έστω και να μας βοηθήσει, όχι επίσημα σαν προπονητής πρώτης στην ομάδα, αλλά έστω να μας βοηθήσει όλους τους προπονητές, γιατί γυράσκω ήδη τα σκόμενες, έτσι λέμε, και συνέχεια πρέπει να ανανεώνουμε τις σκέψεις μας, τις πρακτικές μας. Έτσι είμαστε πιο αποδοτικοί και εμείς και δίνουμε και περισσότερες καλύτερες εμπειρίες στα παιδιά και περισσότερες δυνατότητες εξέλιξής τους. Για να κλείσουμε, θέλουμε μια ευχή δικιά σας για αυτή την επανάληψη, για την επανάληψη των προπονήσεων. Εγώ εύχομαι αυτό που εύχεται όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη, όλη η γη, ότι να μην ξανασταματήσουμε. Εύχομαι να συνεχίσουμε και να μην ξαναστεναβίζουμε πάλι τις προπονήσεις μόνο το καλοκαίρι σαν καλοκαίρι. Θέλω να πιστεύω όπως όλοι μας, γιατί αυτό συζητιούνται αυτό το διάστημα, ότι πλέον η πανδημία βαδίζει ένα σημείο ελεγχόμενο. Ήδη ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει αρκετά και προχωράει. Ήδη έχουν βγει τα self-test που έτσι μας δίνεται δυνατότητα τόσο στο σχολείο και στις ομάδες, όπου σιγά σιγά είπαμε και πριν μπαίνουμε να ελέγχουμε κάθε εβδομάδα τις μολύνσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να μένουμε μακριά. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μάλλον δεν θα ξανασταματήσουμε και θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα απρόσκοπτα οι προπονήσεις. Και σιγά σιγά εύχομαι και οι αγώνες, αυτό είναι κάτι που περιμένουμε πάρα πολύ όλοι μας, τόσο εμείς όσο και τα παιδιά. Και θέλω να πω στους γονείς ότι σαν ομάδα, με τη βοήθεια της διοίκησης, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τα παιδιά να είναι σε ένα ασφαλές χώρο, με όλα αυτά που σας είπα πριν και με τα μέτρα τα οποία παίρνουμε και εμείς. Θέλουμε και τη βοήθεια από τον κόσμο, γιατί έχουμε κάνει και μια σχετική ανάρτηση έξω από το γήπεδο, ότι την ώρα των προπονήσεων δεν πρέπει να είναι άτομα μέσα στο περιφερειακά του γήπεδου, για την ασφάλεια και των παιδιών και το δικό τους, και την δική τους ασφάλεια. Αυτές τις μέρες πιστεύω ότι αυτό το πράγμα έγινε με την προπόνηση της δεύτερης ομάδας και της πρώτης ομάδας. Θέλω να πιστεύω τώρα και με την Ακαδημία ότι θα προσπαθήσουν πάρα πολύ και οι γονείς και οι άνθρωποι που είναι στον αθλητισμό, να την ώρα που έχουν οι Ακαδημίες προπόνηση να μην μπαίνουμε στο γήπεδο και έτσι να μας δίνει δυνατότητα και τα παιδιά να είναι ασφαλείς. Και αυτοί έχουν το χρόνο μετά από το τέλος των προπονήσεων να αθληθούν και να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Γιατί το γήπεδο οι προβολές θα μένουν μέχρι αργά νύχτα πλέον. Ευχαριστούμε, coach, για τη συνέντευξη. Καλή ενάρξη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι και σε εσάς καλή συνέχεια και καλή έκβαση στο δικό σας έργο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε στο γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ.